Η κυβέρνηση απάντησε στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό με αύξηση 3% στις συντάξεις, με επιδόματα φτώχειας και καλάθια ευκαιριών στα τρόφιμα που δεν ξεγελάνε κανέναν ότι πλέον μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με ασπιρίνες και ευχολόγια. Έτσι την ενεργειακή και διατροφική κερδοσκοπία την πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα και οι αλυσίδες τροφίμων και οι εταιρείες ενέργειας αφήνονται να κάνουν συνεχώς ανατιμήσεις, σημειώνοντας υπερκέρδη όταν ο ελληνικός λαός είναι αντιμέτωπος με τα καθημερινά προβλήματα όπως η θέρμανση, η διατροφή, τα θέματα υγείας, την ανεργία, τη μετανάστευση των παιδιών τους, τα ενίκια και τα προβλήματα της στέγης των νέων που δεν τολμούν να κάνουν οικογένεια. Με όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν καθημερινά και γίνονται έντονα και πιο ακραία, λέμε ότι δεν πάει άλλο. Αποφασίσαμε, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι όλοι μαζί, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και την ίδια μας τη ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μας συγκέντρωσης. Οι εργαζόμενοι από τη μεριά τους διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αντεργατικών νόμων, αύξηση του κατώτερου μισθού στα 900 ευρώ με ρήτρα αναπροσαρμογή στον πληθωρισμό, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα των αγροτών που εδώ και καιρό βρίσκονται στους δρόμους και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Οι κυβερνήσεις έχουν καταφέρει τελευταία να μας βγάζουν τακτικά στους δρόμους. Περιμέναμε ότι μετά την καταιγίδα θα βγει ήλιος, ότι μετά τα μνημόνια και τον κορονοϊό ότι θα δούμε και κάποιες καλύτερες μέρες. Δυστυχώς έχουμε τις ημέρες της ακρίβειας και όχι μόνο της απλής ακρίβειας, της καλπάζουσας μορφής. Βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν τα περισσότερα νοικοκυριά, οι χαμηλόμισθοι, δεν βγαίνουν με τίποτα. Βλέπουμε προϊόντα ακτινοτροφικά, γεωργικά, να από το χωράφι στο ράφι να φτάνουν στην τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Είναι δύσκολα. Η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει με αυτό το πράγμα, με αυτή την ακρίβεια, διότι ο κόσμος δεν βγαίνει. Δυστυχώς, ίσως πολλοί φτάσουμε να γυρίζουμε στα βαρέλια, σκουπιδοντενεκέδες να βρούνε τρόφιμα ή θα πηγαίνουν σε λαϊκές, ότι πετάνε στο τέλος η παραγωγή να τα μαζεύουν. Και άλλο ένα θέμα που είναι των ημερών είναι τα απογευματινά ιατρία εγχειρήσει νοσοκομεία, όπου ακούσαμε ότι η φτηνότερη επέμβαση, η πιο απλή επέμβαση, ξεκινάει από 300 ευρώ. Και φτάνουμε στο δημόσιο, δυστυχώς, στη δημόσια δωρεάν υγεία, 2.000 να κάνουμε μία επέμβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού θα φτάσει η τιμή στα ιδιωτικά που θα πάει από την ώρα που το δημόσιο ζητάει 2.000. Αυτά είναι τα κύρια βασικά μας αιτήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια άλλα. Και είμαστε και υπέρ των αγροτών, διότι πράγματι είναι οι αδικημένοι, πάρα πολύ αδικημένοι, διότι όπως προείπα, τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι φτάνουν σε τριπλάσια τιμή. Σαν εργαζόμενοι, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που κάνουν και οι συνταξιούχοι, γιατί είμαστε από την ίδια πλευρά, για την ακρίβεια ήταν το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς μπορούμε να το εκλάβουμε και σαν ένα σταθμό μπροστά και στην οργάνωση της απεργίας που έχει προκηρυχτεί για τις 28 Φλεβάρι από τις περισσότερες μεγάλες ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και ολόκληρο το δημόσιο, η ΑΔΔΗ δηλαδή. Οπότε σήμερα ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στον αγώνα που κάνουν και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, που και αυτές μαζί με τους εργαζόμενους είναι στην ίδια μοίρα, και ζητάμε αυξήσεις του εισοδήματός μας. Γιατί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχει φτάσει σε τέτοια όρια που δεν βγαίνει πέρα από τα μέσα του μήνα. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα να καλύψουν βασικές ανάγκες και έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία που δεν βγαίνει άλλο, οπότε είναι απαραίτητο οι αυξήσεις, σοβαρές αυξήσεις των μισθών που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, να σταματήσει αυτό ο νόμος Βρούτση Αξόγλου που καθορίζεται ο κατώτερος μισθός με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας και με βάση τις αντοχές της οικονομίας, στην ουσία ό,τι τους λέει η μεγαλοεργοδοσία.
συλλογικές διαπραγματεύσεις και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι τα κύρια και εννοείται μετά πάμε στην ενέργεια που πρέπει να μειωθεί δραστικά γιατί έχει γίνει πλέον ένα πανάκριβο εμπόρευμα, όπως επίσης έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα η υγεία και η παιδεία. Οπότε είμαστε μαζί και με τον αγώνα των φοιτητών μας, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είμαστε μαζί με τον αγώνα των αγροτών που θέλουν να μπορέσουν να επιβιώσουν, να βγάζουν αγροτικά τρόφιμα και που να μπορούμε σαν λαός να τρεφόμαστε με υγιεινά τρόφιμα από την παραγωγή των αγροτών μας και φτηνά και να μην υπάρχει αυτό το ιεσχοκέρδια που υπάρχει από τους μεσάζοντες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και όλους αυτούς. Επομένως όλοι εμείς είμαστε στην ίδια πλευρά και όλοι καλούμε να προχωρήσουμε αγωνιστικά με κορύφωση στις 28 Φλεβάρι που είναι η απεργία η πανελλαδική για να εκφραστεί που ταυτόχρονα εκείνη τη μέρα είναι και ένας χρόνος από το έγκλημα των Ντεμπών. Θα λέμε και δύο λόγια, τι αφοκράζεστε από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο, τι γίνεται σε επίπεδο νομού Αρκαδίας, υπάρχουν καταγγελίες ότι δυσλειτουργεί το εργατικό κίνημα στα καταστήματα, στις επιχειρήσεις. Υπάρχει δυσκολία στις εργαζόμενοι να συνδικαλιστούν. Πολλοί εργαζόμενοι είναι νέοι εργαζόμενοι, δουλεύουν πολλές ώρες εργασίας, εντατικοποίηση μεγάλη, δεν υπάρχει χρόνος. Και δεν γνωρίζουν κιόλας το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Σε αυτό έχει συμβάλει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Εδώ, ας πούμε, πλειοψηφία στο εργατικό κέντρο είναι αυτή τη στιγμή η παράταξη της ΔΑΕΚΕ. Αυτή η συγκεκριμένη παράταξη κάνει τα πάντα για να μην οργανωθεί τίποτα από μεριάς εργαζόμενων. Δεν θέλει ούτε καν να ακουστεί η λέξη απεργία, δεν θέλει να ακουστεί ούτε καν μια στάση εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την απεργία στις 28 Φλεβάρι ήταν αρνητική. Την ώρα που έχουν πάρθει αποφάσεις από την πλειοψηφία των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων της Ελλάδα, ήταν αρνητική. Και είπε όχι, γιατί δεν θέλει. Θέλει και να κάνει και συγκάλυψη του εγκλήματος στα Ντέμπη. Είναι σε αυτή τη γραμμή που είναι και η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Δυστυχώς. Οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο καθένας μόνος του δεν γίνεται. Πρέπει να οργανωμένα και στους χώρους δουλειάς αλλά και στις γειτονιές μας και να αντικρούσουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που ζούμε γιατί θα βιώσουμε πολύ χειρότερες καταστάσεις στο μέλλον και αν δεν οργανωθούμε για να αποκρούσουμε όλο αυτό το κύμα της αντιλαϊκής πολιτικής δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έχουμε φτιάξει μια συντονιστική επιτροπή αγώνα όλα τα συντοξιά σωματεία στον νόμο Αρκαδίας και είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα κατά της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ο κόσμος, να λέμε την αλήθεια, είναι πολλά τα έξοδα, δεν τον φτάνει η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα. Και αποφευθήκαμε εδώ στην Τρίπολη, στις αναδέρφους μας, να τους πούμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε γιατί χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούμε, μακάρι να μπορούσα εγώ μόνος μου και άλλοι συναδελφοί μας που είναι στα προεδρία εκεί να λύσουν τα προβλήματα. Δεν λύνουν τα προβλήματα με δύο ανθρώπους. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γι' αυτό κάνουμε και την κοινοποίηση ομοσπονδία έκανε στην Αθήνα προχτές. Γι' αυτό θα πάμε στο νοσοκομείο μεθαύριο για να συμπαρασταθούμε όχι μόνο στην Ποεδρία, αλλά στα δικά μας αιτήματα. Αυτά είναι τα υποστήριξη γιατρών και νοσηλευτών. Είναι δικό μας το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Και αυτό είναι, αλλά αν δεν έχουμε γιατρούς, αυτοί εμείς θα πεθάνουμε και θα αρρωστήσουμε και δεν θα έχουμε τίποτα καμία φροντίδα. Αυτό ήταν η κινητοποίηση σήμερα και αυτό θα συνεχιστεί και αύριο την Πέμπτη και γι' αυτό θα συμμετάσχουμε και στην απεργία 28 για να στηρίξουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σε επίπεδο νομού Αρκαδίας που έχει αρκετούς εργαζόμενους, τι σας λέει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι? Συμφωνάνε με τα τμήματα, δεν συμμετέχουν εδώ πέρα στον αγώνα. Δεν συμμετέχουν, όλοι τα κάνουμε εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Γράμμα μάγιο. Δεν πάω στο γράμμα μόνο. Πρέπει να συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να κάνουμε αποτέλεσμα. Και τώρα με το ΒΕΡΙΟ που έχουμε με την ευκαιρία να πω για το ΒΕΡΙΟ που θέλουν να εξοντώσουν την πόλη μας, έχουν όλοι τις ευθύνες τους. Από δήμαρχους, περιφέρεια, τα πάντα. Γιατί ναι, μεν αυτοί ψηφίσανε να μην γίνει, αλλά η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφασίζει αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και δεν μπορεί να αποφασίσει οι άλλοι για μας δηλαδή. Δεν θα φύγουμε εμείς από την πόλη μας για να οικονομήσουμε μερικοί.